Ανδρέας Φουστάνος, πώς έχετε καταφέρει να συνδυάσετε το όνομά σας τόσο πολύ με τις γυναίκες, έτσι ώστε να εμπνέετε εμπιστοσύνη σε αυτές? Επαγγελματικά είμαι 30 χρόνια στο χώρο, 30 χρόνια ασχολούμαι μαζί τους. Νομίζω ότι αυτό το κερδίζει ο καθένας με τον τρόπο που δουλεύει και με τον τρόπο που προσφέρει αυτό που μπορεί στη γυναίκα. Τι έχετε μάθει για τις γυναίκες? Τι έχω μάθει? Απλώς έχω μάθει να μπορώ να τις διαχειριστώ. Τι θεωρείτε σεξι σε μια γυναίκα? Να τη κοιτάει ένας άντρας. Αυτό είναι το σεξι. Τι πρέπει να έχει μια γυναίκα για να γοητεύσει τον Ανδρέα Φουστάνο? Εγώ βασικά το πρώτο που κοιτάω είναι η εμφάνιση. Θέλω να με τραβάει η εμφάνισή της και βέβαια να έχω πολύ καλή επαφή μαζί της. Είστε από τους ανθρώπους ο οποίος τερματίζει μια σχέση επειδή βαριέται, επειδή βλέπει κάτι καινούριο? Βαριέται. Η κόπος είναι κάτι το οποίο έρχεται με το χρόνο. Άλλοι μπορούν και το ξεπερνάνε αυτό και αλλάζουν το ερωτικό με συντροφικότητα. Εντάξει, συντροφικότητα, ας πάρω και το φίλο μου να μένουμε μαραία. You won't admit you love me, and so how am I ever? Προτιμάτε γυναίκες νεότερές σας? Παίζει ρόλο η ηλικία. Άμα κάτι σ' αρέσει, σ' αρέσει. Ό,τι και η ηλικία να έχει. Υπήρξε γυναίκα που να σας γοητεύσει άνω των 50, ας πούμε, άνω των 60, άνω των 40? Για φίλη, ναι, όχι όμως για σύντροφο. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει σε μικρότερες γυναίκες? Δεν μεγαλώνω εγώ, γι' αυτό. Πώς γίνεται αυτό, πείτε το. Πώς γίνεται? Ένας άνθρωπος άμα δεν μεγαλώνει να νιώθει μεγάλος, θέλει να είναι στην ηλικία του, άρα πιο κάτω. Δεν μεγαλώνει. Ούτε ο χρόνος σας φοβίζει ως προς την εξωτερική σας εικόνα? Θεωρώ ότι ό,τι γίνεται πάνω στο σώμα μου είναι normal. Έχετε κάνει κάτι πάνω σας? Όχι, προς το παρόν όχι. Ούτε μπότοξ, ούτε... Μπότοξ δοκίμασα μια φορά. Αλήθεια το λέτε? Ναι. Το έκανα, δεν είδα κάτι που να με ενδιαφέρει, δεν το ξανά κάνω. Άλλο παιδί θα κάνατε? Αν έρθει. Αλήθεια το λέτε? Γιατί όχι. Πρέπει να έχεις πολύ κακές εμπειρίες για να απορρίπτεις πράγματα στη ζωή σου. You wanna be Americano, Americano. Στα αρνητικά σχόλια πώς αντιδράτε? Δεν δίνω σημασία σε σχόλια και κουτσομπολιά. Καθένας που κουτσομπολεύει και λέει βλακίες πολλές φορές, τις περισσότερες φορές λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Τι απαντάτε? Μου ο Ανδρέας Φουστάνος. Μα δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν χειρουργεί ο ίδιος, χειρουργεί η ομάδα του, ας πούμε. Έχουμε ακούσει και αυτό. Καλά, εντάξει, τώρα πρέπει να είσαι γελίος για να πιστεύεις τέτοια πράγματα. Ένας χειρουργός χειρουργεί αυτός. Πώς θα χειρουργήσει ένας άλλος? Αν ο άλλος χειρουργεί για αυτόν, θα πάει να χειρουργήσει μόνος του. Θα κάτσει να δουλεύει για σένα? Είναι βλακίες είναι αυτά. Ομάδα έχεις πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οποιαδήποτε δουλειά να κάνεις, υπάρχει η ομάδα σου. Η ομάδα όμως δεν είναι για να χειρουργεί, είναι για να σε βοηθάει να κάνεις τη δουλειά σου σωστά. Whatever Lola wants, Lola gets. Με την Ελένη μιλάτε? Εννοείται. Το Μάικ τον έχετε γνωρήσει? Βεβαίως. Ταιριάζουν οι δυο τους, η Ελένη με το Μάικ? Για να είναι μαζί. Όταν ακούσατε, όταν μάθατε, δεν ξέρω αν σας είπε ότι η Ελένη είναι με τον Μάκη, ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη? Άρεσε ο ένας τον άλλον και είναι μαζί. Αν η πρώην σύζυγός σας αποφάσισε να ξαναφτιάξει τη ζωή της, μιλάει για την Νατάσα Θεοδωρίδου, και να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, ποια θα ήταν η θέση σας? Ελεύθερα είναι να το κάνει. Γιατί όχι? Θα μπορούσε να την παντρέψετε κιόλας, να είστε ο κουμπάρος στο γάμο της? Καλά, δεν νομίζω θα το ζητήσει. Μπορεί να μην το θέλει ο άντρας της. Εσείς θα το θέλατε? Όχι, έχω κανένα πρόβλημα. Take off your coat. Don't you know you can't win?